στην Ουάσιγκτον του κ. Βαρουφάκη με τον κ. Ομπάμα, με τον Ομπάμα. 10 λεπτά μιλάγανε. 12 λεπτά, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ κόσμο. Δεν είχαν, ας πούμε, κανονικές κλασικές συνομιλίες να τα πούνε εδώ. Είπαν όμως από το Ιωνατίου, είπαν σοβαρά πράγματα. Και γενικώς το θέμα, είχαμε και το άρθρο του κ. Τσίπρα. Πού πάει, ρε παιδί μου, η διαπραγμάτευση? Πού βρισκόμαστε σήμερα, έτσι, πρακτικά πράγματα, κύριε Χουντή? Ή υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε μέχρι τις 24, λέτε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όχι το άρθρο ακριβώς, ήταν η γλωσσία άρθρο, εν πάση περιπτώσει, τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο Reuters, το οποίο είναι και... Να βλέπουμε εδώ τη συνάντηση, το μεταξύ, από κινητό τηλέφωνο είναι. Για πείτε μας, ναι. Ναι, έλεγα ότι η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, χτες στο Reuters, υπό τη μορφή άρθρου, υπό τη μορφή δήλωσης, νομίζω ότι περιγράφει σε μία βρίσκεται σήμερα η διαπραγμάτευση. Επαναλαμβάνω και εγώ για άλλη μια φορά πράγμα που το λέγαμε από την αρχή, ότι η διαπραγμάτευση με τους εταίρους, τους δανειστές, έχει κυρίως πολιτικό χαρακτήρα. Ναι. Η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει θέμα πολιτικής διαφωνίας, ναι, αλλά, κύριε Χουντή, ενώ υπάρχουν συγκρίσεις. Ακούστε με λίγο. Ναι. Και επαναλαμβάνει ο κ. Τσίπρας ότι η συμφωνία που είχε γίνει και η κουβέντα που έχουμε κάνει είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση που να συγκεάζει και την εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό, δηλαδή τη δημοκρατία, όπως μίλησε στην ελληνική πραγματικότητα, θα έλεγα όπως επιχειρεί να μιλήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και με τις δεσμεύσεις που θεωρούν οι εταίροι μας ότι έχουμε αναλάβει και ότι πρέπει να τις στηρίξουμε. Δύο λεφτά όμως. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πάμε καλά σε 10 πράγματα, αλλά ναι, υπάρχει μια βασική διαφωνία σε 4. Ναι. Που είναι το συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, ναι, δηλαδή, ΦΠΑ, ιδιωτικοποίησης, εργασιακό. Άμα έχουμε σε αυτά διαφωνία, πού συμφωνούμε, ας πούμε, σε τίποτα άλλο. Τα 10 ποια είναι. Μισό λεπτό. Έχουμε συμφωνήσει καταρχάς στα θέματα τα οποία κατά τα άλλα επεσήμαναν, στα θέματα που έχουμε δεχτεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ναι, ότι αποτελούν προβλήματα για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, και που είναι τα ζητήματα της φοροδιαφυγής, τα ζητήματα της διαφθοράς, τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας του δημοσίου. Αυτά, και τα επαναλαμβάνει ο κ. Τσίπρας, τα επαναλαμβάνω και εγώ, ήταν στη συμφωνία. Ωραία. Ότι εμείς, ναι, ακούστε με λίγο, ακούστε, ναι, με λίγο, ναι, ότι εμείς θα δεσμευτούμε σε ένα πρόγραμμα που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη και την εντολή. Ωραία. Τα άλλα θέματα, τα οποία ας μην τα περάσουμε έτσι, είναι η άρνηση του μνημονίου, και ότι εμείς και εντολή έχουμε, και σε καμία και πολιτική βούληση, είπαμε, σε καμία περίπτωση δεν θα πάρουμε τέτοια μέτρα. Υπουργέ μου, το είπαμε αυτό. Το είπαμε. Το θέμα είναι το εξής. Πού καταλήγουμε? Εάν σε αυτά τα 4 μεγάλα που έχουμε κόκκινες γραμμές ως κυβέρνηση, πού είναι, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ρε αδερφέ. Σημαίνει πρακτικά ότι θα πάμε σε ένα μοντέλο που λέει περνάμε αυτά στα οποία έχουμε συμφωνήσει και με βάση το ότι θα περάσουμε τα θέματα για τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, το δημόσιο κτλ. Δώστε μας, ας πούμε, το 1,9 ή το 1,2 και ας την υπόλοιπη δόση για τον βλέπουμε στο θέμα του Ιουλίου. Κοιτάξτε, μα αυτό ακριβώς, είναι και η δέσμευση σε αυτή την συμφωνία που έγινε, η δέσμευση των εταίρων, ότι με βάση ένα πρόγραμμα που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και το οποίο θα αξιολογηθεί, από ό,τι είδατε, η αξιολόγηση, η οικονομική, η τεχνική δεν τίθεται στο τραπέζι. Ήταν προσχηματικό ότι δεν έχουν τα στοιχεία, δεν έχουν κοστολογήσεις, αλλά δεν θα πάμε πίσω σε πράγματα που περιείχε το email Χαρδούβελ ή οι μνημονιακές πολιτικές. Ακούστε, δεν θα πάμε πίσω και γιατί δεν έχουμε τέτοια εντολή. Το αντίθετο θα έλεγα, δηλαδή ούτε μισθούς, συντάξεις, το ασφαλιστικό, ναι. Οι ιδιωτικοποίησεις, δεν είναι μικρά θέματα, τα οποία εκτός των άλλων, θέλω να το τονίσω, παρανόμως, παρατύπως και εξωθεσμικός, ας το πω και αυτό, είχαν περιληφθεί στο μνημόνιο, και η διατύπωση δεν είναι δική μου, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και κυρίως στην Ευρωζώνη. Επί του πρακτέου, Υπουργέ. Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι τις 24 του μήνα ή έχει τελειώσει το 24 θα καταφέρουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από τη δόση? Αυτό μπορώ να πω εγώ, ότι ελπίζω να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατό. Εύχεστε ή ελπίζετε? Και το εύχομαι, και ποιος δεν θα το ευχόταν. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση αυτός ο χρόνος να περνάει
χωρίς να γίνεται τίποτα, γιατί ουσιαστικά υπακούει στη δική τους λογική, στη λογική ορισμένων, να το πω έτσι, γιατί ακούμε και αυτό, ακούμε και τ' άλλο, ότι μέσω της κοπόσεως, να το πούμε έτσι, και της εξαντλήσεως θα παραδοθεί και θα υποβαθμιστεί η ελληνική κυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει θα την απονομιμοποιήσουμε όσο αφορά την εντολή και τη στήριξη του λαού. Ερώτηση, κύριε Χουντή, επειδή. Ευχαρίστω, κυρία Πιπηλή. Επειδή είστε διακεκριμένο και ο γνώστη. Παρακαλώ, τι είναι λίγο το πράγμα. Το πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση που με απασχολεί ως πολίτη. Μέσα στο ασφαλιστικό. Ξέρετε ότι υπάρχει και μία απέτηση για τον περιορισμό των πρόωρων συντάξεων. Θεωρείτε ότι αυτό, ας πούμε, είναι παράλογο, δεν είναι επιβαρυντικό και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την κοινωνία και την ευρωπαϊκή της διάσταση να μην υπάρχουν ορισμένοι που στα 45 βγαίνουν σε σύνταξη. Αυτό το δέχεται η κυβέρνηση. Όχι, μα νομίζω ότι το... Ναι, δεν σας άκουσα να τελειώσατε. Μιλήσατε για τις πρόωρες συντάξεις. Ναι. Ωραία, αυτό το θέμα λοιπόν είναι ένα θέμα που πραγματικά το έχουμε θέσει και εμείς. Και το θέτει οποιοδήποτε. Η διαφορά μας, κυρία Πιπηλή, επειδή με ρωτήσατε, όσο αφορά το ασφαλιστικό. Είναι σε αυτό το τομέα. Σύμφωνοι. Αυτό που ζητούν και πράγματα που κουβεντιάζονταν για το ασφαλιστικό, θυμόσαστε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση, μέχρι το τέλος, θα έλεγα, δεν δεχόταν να το κουβεντιάσει. Πηγαίνοντας το πιο πίσω αυτό το ζήτημα. Όχι το πρόωρο, γενικώς το ασφαλιστικό. Όχι, εγώ για τις πρόωρες ομιλώ, κύριε Κουκκίνη. Εντάξει, γι' αυτό το αποσαφηνίσαμε. Στις πρόωρες έχουν δεχτεί. Ναι, το θέμα ποιο είναι. Ότι εμείς δεν δεχόμαστε τις περικοπές που προετοιμάζονταν, που πίεζαν, έτσι δεν είναι. Στις επικουρικές συντάξεις. Το να συζητήσουμε το ασφαλιστικό και ως δικό μας θέμα, όχι επειδή το ζητάνε αυτού, είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν πρέπει να μπαίνει στη διαπραγμάτευση, στο αν θα εκταμιευτούν τα χρήματα που καθυστερούν και που έπρεπε να τα είχαν δώσει, και εγώ δεν φοβάμαι να πω, έπρεπε να τα είχαν δώσει και στην κυβέρνηση Σαμαρά ορισμένα από αυτά, με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν αυτοί και τα χρησιμοποιούν τώρα ως πίεση για να κερδίσουν περισσότερα, να εντάξει, το πω έτσι. Τώρα, αυτή ιστορία, Επομένως, και για το θέμα το εργασιακό, και για το θέμα το ασφαλιστικό, και για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, και για το θέμα του ΦΠΑ. Είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς στο εσωτερικό μας για δικούς μας λόγους, λέω ελληνική κοινωνία οικονομία, όχι όμως με τους όρους και στο πακέτο της σημερινής συμφωνίας που όπως έχουμε παραδεχτεί δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέτοια ζητήματα. Και μια κουβέντα ακόμα σε αυτό. Τέτοια θέματα εργασιακά ως ένα βαθμό ασφαλιστικό δεν μπορούν να θέτουν ευρωπαϊκοί θεσμοί, διότι δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Παρ' όλα αυτά τους έχει γίνει έμονη ιδέα. Υπάρχουν οι πολιτικές εντάσεις. Παρ' όλα αυτά τους έχει γίνει έμονη ιδέα των δανειστών αυτών. Τώρα βλέπω και δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρτ πάλι, τώρα πολύ πρόσφατα, η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσει στο ασφαλιστικό. Για μια ακόμα φορά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτοί έχουν πάθει μια μονοληψία με αυτό το πράγμα. Πολιτική τους είναι, δεν είναι μόνο. Όχι, κοιτάξτε, εδώ. Εδώ η κριτική που έχει γίνει στα μνημόνια και στο μνημόνιο είναι ότι μέσα σε αυτό το πακέτο, πέρα από ευρωπαϊκές προϋποθέσεις που ζητούν, δηλαδή δημοσιονομική προσαρμογή, μπήκε η τεχνογνωσία του Δουνουτού, που είναι αυτό που λέμε εσωτερική υποβάθμιση και αυτό που λέτε εσείς με την έννοια της μεταρρύθμισης. Και τραβάμε όλη γραμμή, και δεν την τραβάμε εμείς αυτή τη γραμμή, αυτό το πακέτο είναι και αναποτελεσματικό και παράτυπο ως απέτηση απέναντι σε μια ευρωπαϊκή χώρα που βρέθηκε στην ανάγκη, μια μεγάλη συζήτηση, να πάρει χρήματα έναντι κάποιων προϋποθέσεων. Υπουργέ, εάν δεν πάμε στις 24 μέχρι τις 11 του άλλου, λες ότι θα έχει λήξει? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος. Δεν προλαβαίνετε, δεν σας λένε ότι πρέπει να περάσετε και κάτω από τη Βουλή? Δηλαδή και για να σας δώσουν το 1,9, κάτι πρέπει να περάσετε από τη Βουλή. Κοιτάξτε, όταν υπάρξει οριστικοποίηση ορισμένων πραγμάτων, προφανώς θα περάσουν και από τη Βουλή. Δεν προλάβετε. Μέχρι 24 δεν υπάρχει περίπτωση τότε. Όταν οριστικοποιηθούν ορισμένα πράγματα, εμείς προς το παρόν, να το πω κύριε Καμπουράκη, ενημερώνοντας και τον ελληνικό λαό και τη Βουλή, αυτό έκανε στην προηγούμενη συζήτηση ο κύριος Πρωθυπουργός, γι' αυτό το λόγο βγαίνω και εγώ ως υποχρέωσή μας να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω στο πού βρισκόμαστε για να είσαστε και ενημέρωτοι. Αυτό θα κριθεί όταν θα οριστικοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Προς το παρόν, να σας πω κάτι. Κινούμεθα, έτσι πιστεύουμε, με βάση την εντολή που έχουμε πάρει, ότι θα κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση, να σταματήσουν τα μνημόνια, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
της ρευστότητας και να πάμε στη μεγάλη διαπραγμάτευση για το χρέος. Αυτή την εντολή υλοποιούμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Έλα, καλή. Λιάννα, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν έχει μια σημασία. Ναι. Για μισό λεπτό τώρα. Το που βρισκόμαστε λέει να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Εγώ δεν κατάλαβα μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μας διαφωτίστηκα. Δεν την κατάλαβα. Όχι, μπορεί και να μην κατάλαβα. Διαβάσει, όπως και τη, είμαι καλοκ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